Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Ναι, αγάπη μου, χρειάζομαι σαν απεγνωσμένα. Ζαλίζομαι. Εν το περίμενα. Κι όμως, αγάπη, είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος. Αλήθεια, από τις 2-3 φορές που συναντηθήκαμε, ναι, κατάλαβες ότι είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για σένα. Ξέρεις, τόσο καιρό που είμαστε μαζί, ναι, κατάλαβα ότι χρειάζεται μόνο ένας άνθρωπος για να αλλάξει ζωή του άνθρωπου. Κι εγώ αυτόν πιστεύω. Ζητάει ένα καλά, ρε άντρο. Ε, πεθερά μου. Η Άντζελα είναι τρίγο, ρε. Ε, ναι, έκαμε ένα αποτρίκωση σε μια πελάτησα με κάτι πόθηκια, 60 πόθηκια, έναν 60 το ένα, έναν 60 και έναν 60, 3-20. Ω, mon Dieu. Ήρθε ο άντρος πίσω. Τελειώσαν όλα. Τέρμαν τα διαλύματα, τέρμα τα σκολάματα πιο γλύωρα, τέρμα η ανέμενη ζωή. Ακούν τα εστέρκα πάνω. Άβρουμε τα μπρίφη, ξεκίνησαμε να γράφουμε προτεραιότητες με τα μπρίφη. Πρέπει να πιένουμε στην ώρα μας τα ραντεβού, να μην καστερούν τους πελάτες. Άμα τελειώνει μια δουλειά να πιορνούμαστε αμέσως. Πρώτη μέρα δουλειά, πώς πάσε μας. Έμασε μήνα με μέσες, με κόκκαλα. Δεν έχουμε άλλη λύση, Τόμι μου. Θκιώξε το να πάει στο καλό. Εγίνεται ρε, νόμ περιπέζουν ύστερα αν μαθευτούτε θκιώξε τον καμπρόν του. Θα του κάνουμε ένα απεργία. Απεργία, να αρέσκουν οι απεργίες. Ναι, να σου φέρουν και τον νέαντα να σου πει τα νερό να κάνεις έτσι πράγμα. Άστρε! Πάτα το κουμπίρι, πάτα το να βρίσκεται. Της μάνας η καρκιά πονή, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω τσογιώνει έτσι. Θώρω το τσιντο γιούδι μου που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματα της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματα της. Έγκαν υπόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια ένι, αλλά εμιά πελό σου σου, μια πελό απομένη. Καλημέρα. Άπη μου, ότι είστε. Εχτες, μωράκι μου. What? Ήρθες εχτες που τα πλοία. Ναι, αγάπη μου. Και ήρθες και εξάπλωσες δίπλα μου χωρίς να με ξυπνήσεις. Βασικά, Ανεσθησία, ρε μωρό μου, να σε περιμένω εγώ τόσο καιρό να έρθει και εσύ να έρθει και να με... Μωρό μου. Έψες τη νύχτα, ευκείε και πήγε και φάεις πίτσα με τη Λούσιν, ναι. Πριν πιες με τη Μεριάν και είδετε μια γαλλική ταινία που δεν σου άρεσε. Ήρθε σπίτι, είπες μου πώς επέρασες, ευκάλεσες τα ρουχάκια σου, έβαλες πουζαμούλες, εξάπλωσες δάμε δίπλα μου και σημήθηκες. Α, εγώ νόμιζα πως ήταν όνειρο. Όχι, αγαπούλα μου, δεν ήταν όνειρο. Επίαμεν καθόλου εχθές στην Αθήνα και αγόρασα μπότες και τσάντα ροζ με χεράκι να σημαίνει που την Ερμού. Όχι, αγαπούλα μου. Άρα το ότι επίαμε στην Αθήνα ήταν όνειρο. Κρίμα. Εν πειράζει όμως. Αγάπη μου, καλώς όρισες. Περίεργο. Πού είναι τα κουταλάνκια σου τα πυρούνια? Μήπως είσαι στον νεροχύτη? Όχι, να πελάνω. Εξαφανιστήκαν τα κουταλάκια μου και τα πυρούνια. Καλημέρα, μωρό μου. Γιώργο μου, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Εξαφανιστήκαν τα κουταλάκια μας και τα πυρούνια. Πού είπε? Εν ξέρω. Μήπως είναι μέσα στο νεροχύτη στελεχωμένα? Όχι. Μήπως τα πετάξεις κατά λάθος, ρε μωρό μου. Γιώργο μου, γιατί να τα πετάξω? Λάλης να μας τα εκλέψα. Γιώργο, ποιος να μας κλέψει τα κουταλάκια σου τα πυρούνια? Ναι, αυτό να μου πεις. Μπορείς σε παρακαλώ να πάρεις τηλέφωνο τη μάμα σου? Θέλεις τη μάμα μου?
Όχι, αγάπη μου, δεν τη θέλω. Αλλά αφού είναι να κάνεις την καθιερωμένη κλίση προς τη μάμα σου για την καθιερωμένη καλημέρα των 7 και 20, σε παρακαλώ, ρώτα την έτσι που περιέργεια. Πατέρα, μωρό μου, τι σχέση μπορεί να έχει η μαμά μου τώρα με τα κουταλάκια μας. Εντάξει, αγάπη μου, εσύ ρώτα την που περιέργεια. Ναι. Έλα, ρε Μοχάμετ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε Μοχάμετ. Ένα λεπτό, ρε. Πέ μου να γράψω, ρε Μοχάμετ. Πέ μου, ρε. Και κάνε ένα δευτερούι. Σου ρε φρόσα, ένα λεπτό δεις παντού τώρα σου. Άντε. Ναι, 6 λίτρα stabilizer. Έγραψα το, παρακάτω. 4, άσπρο, ναι. 3, 8, 4, ναι. 58. Α, 18, 18. Εντάξει, ρε. Εντάξει ρε, μην είσαι εννιά ρε, για να τα πάρω για τον πάμπο. Εντάξει ρε μου χάτε, έχει γεια ρε, έχει γεια, πάτε γεια. Όλοι μας του τάμπλε, εσύ γράφεις τα σταρολά, αλλά λέει να πιέτσι ο πάπι. Πάρε πρέξει σήμερα μαντρά, ούς σου έφρος άδε. Έντα μου είναι κατοχή παντού. Τέλειο να πίνει το κολέγιο. Καλιό. Καλημέρα παπάκι μου. Άσου σαούλα μου, καλημέρα σόντα μου. Άτε ρε Σαούλα, ρε Σαούλα, ρε Σαούλα, που είναι αυτό ρε Σαούλα. Τι έκομαι. Μην τιμείς τη μάνα σου διαψουλίστηκε σαν. Γιατί. Γιατί πάει ο άτρα, μην με βράζει τώρα σου άλλο τιμωρία. Ας έχω μια μια αυτό να έφαγε με τσιμίδο με τίποτε. Αγιά μου κι ωρε. Πέ μου, Γιωδημό. Καλημέρα, μαμά μου. Πώς είσαι σήμερα? Καλά, γεια μου. Μαμά μου, να σε ρωτήσω κάτι ασχέτο. Ήρθες που το σπίτι μας τίποτε σήμερα? Όχι, γεια μου, δεν προλάβα. Ρώτα την εχθές. Μήπως ήρθες τίποτε εχθές? Ναι, γεια μου, ήρθα εχθές το δίλης. Ξέρεις, συμβαίνει κάτι πολλά παράξενο βασικά. Εξαφανιστήκαν τα κουταλάκια μας. Και τα πυρούνια. Και τα πυρούνια μας. Μήπως, λέω μήπως, είδες τα πουθενά? Επέταξα τα. Τι, μητέρα, γιατί έπαιταξες τα κουταλάκια μα και τα πυρούνια? Ήτανε μαμένα. Τι? Σκουριασμένα, ρε μωρό μου. Χρυσή μου, ο Γιώργος μου έκαμε τέταρον το 2013. Τσάκαρα το, που το βιβλιαράκι των εμβολίων. Τα κουταλάκια σου και τα πυρουνάκια σου ήταν αγιωμένα. Τι θέλεις, να μου πεθάνεις το παιδί μου? Γιώργο μου, έλα που ποδά, αγάπη μου. Να σου κάνω πρόγευμα, γιατί αν μείνεις μες στο σαγλόσπιτο της να ψαγευτείς. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, ρε μωρό μου, για το καλό μας που το έκαμε. Για να μην πεθάνουμε. Σαούλα, μόνο ο άντρος. Δουλειά. Δουλειά. Χρυσόστομο τσάπας παντός είδους εργασίες κουτσοδούλια και όχι μόνο λέγεται. Έχει ώρα που είδε. Σαούλα, έχει ώρα που είδε. Και λεπτά. Και ώρες. Απαναία μου, αρκέψαμε. Μάλιστα. Άκου, άκου ρε μωρό μου, τι λαλεί τα με. Το βακτήριο κλωστρίδιον του τετάνου, το οποίο παράγει την νευροτοξίνη τετανοσπασμίνη, περιέχεται στη σκουριά. Το κλωστρίδιο. Ναι, του τετάνου. Το μικρόβιο αναπτύσσεται, πολλαπλασιάζεται και οι τοξίνες που παράγονται από το μεταβολισμό του φτάνουν στα γάγκλια των νεύρων, τα ερεθίζουν, τα παραλύουν και προκαλούν τετανικούς σπασμούς. Το κλωστρίδιο. Ναι, του τετάνου. Καθώς αναπτύσσεται η λίμωξη, αρχίζουν να προκαλούνται μυϊκοί σπασμοί. Άρα δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις. Άρα ρε μωρό μου, ευτυχώς που ευρέθηκε η μάμα μου και πέταξε μας τα λιωμένα, τα σκουριασμένα τα κουταλάκια. Φτηνά την εκκλειδώσαμε. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Αμάνα μου ρε άντρο. Καΐσι μου, πάχαμε ρε άντρο, καΐσι. Καλημέρα, αρχίζες. Ξέρω το ρε ότι αρχίσα, αρρωστήρω ο Κούλης όμως και πήγαν πρώτες βοήθειες. Ο Κούλης. Ναι, αρρώστησε ο Κούλης, πήγαν πρώτες βοήθειες, αλλά είναι καλά τώρα, δεν έχει έννοια. Τι έπαθε ο Κούλης? Κι αν τον έγασα, πόνο μες τέτοιες έτσι παντού, έζωσαν τον παντού, κι αν πόνο έτσι, και σφύρω έτσι, είχα κάνει έτσι, βάνε το κομπρέζο. Μα ένας πόνος, εγώ κατάλαβα τον νόησα, εγώ έκανε το χρώμα του, ούρβαλο μέσα από την πρώτη βοήθειες, εγώ έκανε μια σουμάδα, είναι εντάξει τώρα. Ο Κούλης. Ναι, ο Κούλης. Ο Κούλης. Ρελίδος Αντορέ, άντρο. Καλό. Πού
πίσω, ρε σου! Ήμουν μέσα, ρε, βίδωνα τον προβολέα. Γιατί τον προβολέα, δηλαδή. Κατάλαβα να μου καταλάβεις. Ωε, ρε, τσέκια τον κουλί μου, λέω, τον τόσο κουλής. Ενώ, κουλής. Για ποιον κουλί? Για τον άλλον τον κουλί, όντου τον κουλί, τον δικό μας τον κουλί. Ας άλλον κουλί. Άλλος κουλί. Ποιος κουλής, ο Νικολάου ο κουλής? Όχι ο κουλής ο Νικολάου, ρε. Ο κουλής ο Παύλου, ρε. Ο κουλής ο Παύλου ποιος είναι? Ρε, αν ξέρεις τον κουλί τον Παύλου, ρε, βιάζεις με τώρα, με ποιά τα νεύρα τα σύρω, ούλα είσαι απάνω, α. Ο κουλής ο Παύλου, ρε, ο παιχτής της Ομόνια, ρε, παιχταρά, ρε. Ήταν στην ΑΕΚ του, και πήγαινε στον Πανιόνιο, και πιάνε τον Πανιόνιο, το 2007, και φέραμε τον στην Ομόνια. Παιχταράς ο κουλής. Είσαι μου μητσί, δεν το αθυμάσαι σου. Το 2007 που ήταν, που τον έφερα στην Ομόνια, τον κουλή τον Παύλου. Αγάπη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μόνο μου, και υπόσχομαι ότι σήμερα θα πάω να αγοράσω άλλα κουταλάκια. Τσο πυρούνια. Μόλις με πήραν τηλέφωνο από την εταιρεία που επέρασα για interview την περασμένη εβδομάδα. Αγάπη μου, όσον αφορά τον το θέμα, θεωρώ ότι έκαμες βεβαιασμένες κινήσεις. Δηλαδή, πάντα ήσουν κάθετη στο να εξασκείς το επάγγελμά σου. Εν τούτο που θέλεις, τι άλλαξε τώρα? Δεν ξέρω, οι λόγοι είναι πολλοί. Τέλος πάντων, επήρα με τηλέφωνο και είπα μου αύριο να περάσω από ένα δεύτερο interview. Έμεινα με τρίτσο, πρέπει να επιλέξουν τον ένα. Ναι, αλλά δεν μου απάντησες. Εν τούτο που θέλεις. Ναι, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να πάρω πιο σοβαρά τη ζωή μου. Ξέρεις, ένα πράγμα που θαύμασα πάντα σε εσένα ήταν ο αντισυμπατικός σου χαρακτήρας. Ήθελες να διδάξεις γιόγκα. Τον το πράγμα σε έκαμε ευτυχισμένη. Εν νομίζω να σε έκαμε ευτυχισμένη να είσαι δικηγόρος σε μια τεράστια εταιρεία. Εν ξέρω, αν μη τι άλλο να προσπαθήσω. Οφείλω το στον εαυτό. Ναι, αλλά πάντα έλεγες ότι η χειρότερη περίοδος της ζωής σου ήταν τότε που ήσουν ασκούμενη δικηγόρος. Ακριβώς. Όπως το είπες, ασκούμενη. Έκαμνα την πρακτική μου. Δεν ανέλαβα ποτέ δικές μου υποθέσεις, δεν έλαβα ποτέ δικές μου αποφάσεις ούτε εισηγήσεις. Ήμουν απλώς σε ένα γραφείο και έπαιρνα και έφερνα φακέλους. Και έκαμνα τις εξυπηρετήσεις στον δικηγόρο. Δεν ανέλαβα ποτέ δική μου υπόθεση για το λόγο ότι δεν είχα την άδεια να εξασκήσω επαγγέλματος. Και όταν έγινα πια δικηγόρος, δεν εργάστηκα ποτέ. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να κερδίσω το χαμένο μου σεβασμό. Μα που ποιον να αποκτήσεις σεβασμό, μωρό μου? Που τον εαυτό μου. Ρε μωρό μου, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε ήρεμα πάνω σε τον το θέμα. Θεωρώ ότι είναι πολλά βεβαιασμένη η κίνησή σου. Ίσως να περνάς μια κρίση ταυτότητας. Λοιπόν, Γιώργο, αποφάσισα το. Να πάω στο interview. Okay. Αφού το αποφάσισες, εγώ να ξέρεις ότι να είμαι δίπλα σου για να σε στηρίξω. Ευχαριστώ. Καλώς όρισες, αρνητικές σκορπιέ. Καλημέρα. Το ωράριο θυμάσαι το ή να σου θυμίσω? Εγώ φταίω, ρε, που σου έφερα μπαλόνια. Που έφατε τη ζωή μου για να σου διοργανώσω πάρτι, που σου έκανα surprise party. Έφατε ώρες μου για να νιώσεις αποδεχτός και αγαπητός. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πάρτι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τραγούδια. Ευχαριστώ που με κάνεις να νιώθω ευπρόσδεκτος, αλλά δαμε δουλειά σαν κύριε. Άντε, να αρκέψε πρωί να βάλω νέδωρα. Οκ. Για χάρη του Τόμι μου, καταπίνω την αχαριστία και την προσβολή. Αλλά έτσι για να ξέρεις, κύριε αρνητικέ σκορπιέ, εγώ πρωί επειά στο θέατρο. Για θέατρο, ρε. Τι είναι που εσάσαμε? Τελείωρε στο θέατρο. Εσύ γνωρίζει μήνες που τελειώσαμε το θέατρο. Εσύ σε τελειώσετε. Εγώ λόγω φόρτου εργασία δεν τελειώσα. Ένα λεπτό. Έχει τόσο καιρό που τελειώσαμε και εσύ ακόμα έχει δουλειέ ατέλειωτε στο θέατρο και τώρα μου το λαλείς. Τίποτε το σοβαρό. Να μου πήγε πίσω, ρε. Του νυπτήρε του δεν είχαν νερό να πληθούν. Με πού λένε, ρε, βγες του νυπτήρε, πώ πριν ήρθαν να σερκάλουν τα πλάματα και νύφκουν τα τόχον καιρό, ρε. Διευκρινίζω. Δεν ένωσα του νυπτήρε των καμπαρινιών. Του ναι, οι ηθοποιοί, όπω σα είπα, δεν είχαν νερό να πληθούν. Του εγώ πήγαινα κάθε Παρασκευή, του έπαιρνα του και πάει και τα μορομάντιλα για να πλυνίσκονται. Του επίση είπα του να νύφκονται που σπίτι του. Εν είσαι σωστό επαγγελματία, ρε, σακι, τούτον έχω να πω. Εσύ να κλείσει το στόμα σου για να μην ανοίξει εγώ το δικό μου. Γιατί να μην ανοίξει το δικό σου, εσύ ο κούλι σου και σαν δικαιώτε. Ήρε ο κούλι, είναι επαγγελματία. Πεμασκούλι. Τι είπατε, ρε, πελάρε του σάκι. Ναι, πελάρε στο σάκι. Εσύ δύο μήνες που τον παίρνουν από το θέατρο, και λένε ότι εσύ δύο σανίδες που ευτύχαν από τη σκηνή του θέατρου. Ανοίξε τρύπα, και οι ηθοποιοί παίζουν θέατρο και πέφτουν μέσα.
Και ο κύριος Ποποδά παίζει πελό. Και σήμερα λουλούδια. Αφού μας έκαμε στη χαρά να μας θυμίσεις και δεύτερη συνεχόμενη μέρα με την παρουσία σου. Έλα, σταμάτα, αφού το ξέρεις ότι είναι χαρά μου να παίρνω μαζί σου τα μεσημέρια μου. Πώς πέρασες τη μέρα σου στη δουλειά? Θα ήθελα πάρα πολύ να πω μια χαρά, αλλά... Αλλά... Πέρασα τη μέρα μου εξηγώντας τον Μελίν ότι δεν μπορώ να του εκδώσω άδεια μεγαφώνου για να πουλά κολοκάση. Τραβάτσεζε γαμπός. Φτάνει όμως με τη δουλειά. Τι θα με κεράσεις? Ό,τι υποθύψεις σου. Νομίζεις είναι υπερβολικό να πιω για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μπύρα? Ναι, να καταντήσεις αλκοολική. Σοβαρά? Πού να σου κάνει μια μπύρα. Εξάλλου εσύ έφυγα να την πιεις με την ησυχία σου. Ναι. Σε πολύ όμορφη σήμερα. Καλώς τον! Γεια σου, σαβούλα μου. Τελικά ο άντρας μου ήρθε ψες και εγώ είχα δώρο να του δώκω. Εγκοριτσάκι είναι, ναι. Εννοείται, είπαμε, ναι. Τέλεια. Ευχαριστώ, κυρία Αγγελή. Πάμε μέσα να την πάρουμε στο ταμαδιό. Ναι. Τι σκέφτεσαι? Απλά νιώθω πολλά τυχερός που σε έχω στη ζωή μου. Κι εγώ. Μα ξυπνώ δίπλα σου με πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου. Νιώθω μια απίστευτη ηρεμία και δεν θέλω να τη χάσω. Δεν θα τη χάσεις. Ναι, ακριβώς, για να μην το χάσω. Πού είσαι, ρε Μυρί, γεια σου, Πετρά, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ένα θέμα τα κακά μου. Καλώς το Χρυσόστομο. Γεια σου, Χρυσόστομο. Αγία μου, κοπήκαν τα κόκκαλα μας, ακόμα να φτιάσουν κάποιο άντρο και ούρα, ούρα, ουλιά, δουλειά, δουλειά. Δεν μπορείς, Πετρά, σου σκολάες. Ναι, Χρυσόστομο, σχόλασα. Γιατί βλέπει και κιόλας. Πάντως, αν λέει για φαΐ μου, τότε δεν ξέρω στο μέρα που θα κάνω σήμερα. Και ο πήρες καλό. Αφού είναι ψαγά κουνά, ρε λόγος. Ε, ρε, τι με τα πιούμε, ρε λόγος. Μα ποιοι να πιείτε. Δεν ξέρω, φρασίουλα, μητά. Φρασίουλα. Άρε. Λοιπόν, Τόμι, μη διανοηθείς ξανά να μου πεις να οδηγήσεις το παλιό μπανάλ πάνω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Ω, γεια σου, ξυνούλα μου, αγαπημένη. Γεια σου και εσένα, παιδί του λαού. Κάτσε, ρε, και με μπουρμουρά, ρε. Άντε, ρε, μερί, δεν τε πήρε. Λοιπόν, Εφροσύνη, Παναγιώτα μου. Αυτό είναι το καινούργιο σου δωμάτιο. Θέλω να νιώθεις άνετα και ό,τι χρειάζεσαι να μου το λες. Εγώ, Εφροσύνη Παναγιώτα μου, σε αγόρασα γιατί πρώτον, η μαμά μου δεν θέλει σκυλάκια και κατάκια, γιατί όπως λέει, ανακατσά και ξημερίζονται και το σπίτι. Άρα, Εφροσύνη Παναγιώτα μου, αφού εσύ δεν κάνεις πιπί σου ποτή και ποτά, είσαι ιδανική επιλογή. Δεύτερον, ο λόγος που σε αγόρασε, Εφροσύνη Παναγιώτα μου, είναι επειδή είσαι το δώρο έκπληξη στον άντρο μου. Ξέρεις, Εφροσύνη Παναγιώτα μου, ο άντρος μου πάντοτε ήθελε έναν κατοικίδιο σαν και σένα, αλλά η μητερούλα Μάρο, που μάλλον θα σου τη γνωρίσω αύριο, δεν τον άφηνε να αγοράσει. Αγούλα μου, τώρα που θα έρθει ο άντρας μου, ο παπάκης σου δηλαδή, θέλω από σένα να δείξεις τον ανάλογο ενθουσιασμό. Δηλαδή, να του κάνεις τα ζάκια, να πηδήξεις πάνω του. Ξέρεις εσύ. Αχ, ξενισμένη μου αγάπη, ξέρεις τι παίρνω αγάπη μου, ξέρεις τι έχω, παίρνω μαγνή. Που την μιάνω Τόμις, που την άλλο Κουλουρένος. Και ξέρεις τι συνέβηκε σήμερα. Guess what? Τι? Επέστρεψε η πηγή της αρνητικής ενέργειας. Ο άντρος. Γι' αυτό μάνα μου και χαλάσαν το βαν. Τέλος πάντων, μου ζάχισα δικά μου, πέμπτα δικά σου. Το αμόρε, τι γίνεται. Να είμαι μου, πόσο τερκαστή που είσαστε. I love you, Paul. Ή, μην το πω, δώσ' τη συμπέτσαρα τώρα, ρε. Hello, είμαστε φίλοι. Ταιριάζουν τα χρώματα της άβρας μας. Πέτω αγαπημένο, πέτω, αλλά πού να καταλάβει μάνα μου στον που χρώματα της άβρας τούτος. Το μόνο χρώμα που ξέρει είναι το πράσινο της ομόνια. Ε, λίγα λέει ασυλάκα. Άντε, λίγο πέντια. Ή και δεν πήρες σας να βάζεις το καλό. Μα έτσι θα φάμε δάμε. Τι πάνε να ξαναξεπαρκάρω το βάνι, δεν πάνε να το παρκάρω. Μόλις βάλω την πισινή, έκανε... Τι είναι, με μουρμούρα, δάμε θα φάμε. Αφού είναι ψαγάρκουρα. Μυρί μου, μήπως να τα ανάψεις.
Αν κάποιος που να τα ανάψεις, μπορείς να φέρεις κάτι της ανάψης μου, γιατί είμαι σε διατροφή και πέρασε το τρίωρο μου. Ναι, ώρα, κόψε την ντοματούα, λέω χαλουβούλη, λουτζουά, τσατάτε μέσα. Εσείς και υγιές, συνισμένη μου αγάπη, ξέρεις πόσο σημαντικές είναι οι υγιές στη διατροφή μας. Δεν έχουν πολλές θερμίδες. Όχι, αγάπη μου, μύθος. 10 μικρές και 6 μεγάλες υγιές περιέχουν μόνο 45 με 50 θερμίδες. Είναι η νέα υπερτροφή. Μειώνουν, ρυθμίζουν, χοληστερόλες, αρτηριακές πιέσεις. Έχουν και μέσα ποντεντές ίνες. Ναι, φυτικές ίνες. Είναι πηγή φυτικών ίνων. Και επίσης, όταν τρώεις υγιές, μειώνεις το κίνδυνο να πάθεις διάφορες ασθένειες. Π.χ. Αλσχάιμερ. Άρα, ρε γελίες υγεία, ρε Μύρη. Διότι να γλιτώσουμε και το Αλσχάιμερ, κατάλαβες. Μια από τις συγκέντρες σαν τη γιαγιά μου ξαέρφη της είχε μόνο το ατσάιμε, πέθανε μου το ατσάιμε, καταλάβες. Όχι, είναι ματσάιμε που πέθανε, έπαιζε μου κάρον και πέθανε, όμως είσαι και από τον το ατσάιμε. Σε και εγώ κάποτε κάνω ότι έχω τον το ατσάιμε, άμα έχω έτσι, ξέρεις, άμα δυσκολεύω με τη φρόσα, κάνω ουξιάν. Ελείψα μου οι έννοιες. Τι άντε κάνω, κόψε λίγο χάλι μου, λίγο τζούα, λίγο ντοματούα μες στη μέση, άντε ρε, και θόλωσε το δίπου μου η πείνα. Θόλωσε το δίπου μου η πείνα. Αγάπη. Τώρα που έφυγε, πέμπτο, προσέχεις, αγαπάσαι. Παίρνει σε περιπάτους, κάνει σου εκπλήξεις. Πάτε μέσα στα λαγκάδια του τα βουνά του, κάνετε περιπάτους. Σάκη, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Αγάπη μου, με τη κυβέρνηση, είναι προσωπικό ενδιαφέρον που ρωτώ. Θα σου δει αυτό το θεωρέ. Δεν σου λέει για τα προσωπικά του, τον κάθε ξένο. Εγώ είμαι συμπέτειρα. Φέρα σου τα ρούχα του άντρου. Οκ. Έχει κάτι. Επρόσεξες κάποιαν αλλαγή μέσα στο δωμάτιο μου? Είναι αλλαγή. Κάτι καινούριο που εμπήκε. Ναι, τον άντρο. Εκτός που τον άντρο. Κοίτα! Κύριε λέει ρε σαβούλα, εκαρτώθηκε και ακόμα αγοράζεις παιχνίδια. Ευφρόσινη Παναγιώτα μου, εσύ δεν είσαι παιχνιδάκι. Έτσι είναι η μάμα μου. Αλλά εσύ δεν θα της δίνεις σημασία, εντάξει. Αβούλα μου, εσύ έχεις εμένα που θα σ' αγαπώ και θα σε φροντίζω. Αγάπη μου! Άκη έξω αν είπα λίγε τράπη σου, μη χάλε με κελιά. Α, φτάσετε δηλαδή. Κάτι έγινε. Να, τα πάτε στο κάτω. Μυρί, μη γίνεσαι αγενής. Αγενή δεν το λες, ούτε είναι η Underdog typical Κυπρέων. Γοητευτικό λαϊκό παιδί του λαού μάλλον. Εγώ πάντω έτσι μα το χάζει δεν τρώγε να μπει τα σουβλά για ρέθρα σίγουρα. Εγώ να βαρύνει και θα μπορεί να δουλέψει μετά. Ναι, έχει δίκιο ο Μυρί, στη δουλειά καλύτερα να τρώμε κάτι ελαφρύ. Μα πια δεν λένε αγάπη μου, ο Τόμι στα σχολά σε μιλάει. Αλλά να σου επιθυμίσω, Τόμι μου, ότι ο Αρνητικούλη, ο Γαμπρούλη, ο Αντρούλη, επειδή για διάλειμμα με τη χαρτωμένη του, και να επιστρέψει στην αποθήκη, δεν θα μα έβρει τζάμα και θα μουρμουρά. Του άλλη να μπει να λαλείς. Έτσι έχω άλλο μέσα να σας βάλω. Λαϊκόν αγόρι, μήπως δεν θέλεις να μας εξυπηρετήσεις. Μόνο μου άλλο πώς θέλει να μείνει μόνος με τη ξινούλα και κάνουμε το χαλάστρα. Σας παρακαλώ. Αγάπη μου, ξέρουν το όλο τι τάσετε. Αρήν να δοκιμάσουμε την ψή στα γιά μου, πας στην γωνιά, ρε θρασί μου, ρε. Άντε πάμε, γιατί να με περλάβεις ότι η πεινάτσο δεν φάεις τίποτε. Έχει με τραπινιά να σου δίνω τίποτα φάεις. Όχι, Χρυσόστο, με ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Πάντως να πάτε στο καλό και καλή σας όρεξη. Μου εξηγάσα. Επιτέλους μου. Έλα, και επιθύμησας. Κι εγώ επιθύμησες, αγαπούλα μου. Αλλά τώρα πρέπει να σου δείξω κάτι. Όχι μόνο μου, δείχνεις μου μετά. Έλα. Ούι, ούι, αγάπη μου τώρα. Είναι πολλά σημαντικό. Είναι έκπληξη. Άντε, άντε, ρε μόνο μου, δείξε μου, άντε. Ήθελες πάντοτε να αγοράσεις και η μητερούλα Μαρό δεν σε άφηνε. Μα τώρα. Ωι ρε αγάπη μου. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Τζέσκι. Ωι ρε αγάπη μου. Κάτι ζωντανό. Ζωντανό. Ιγκουάνα. Άλλο. Άλλο. Α, κουφί. Δεν το πιστεύω. Πίστεψε το. Πού το ήβρες? Που τον κύριο Γιάννη Αγγελή. Μάνα μου ρε, μωρό μου ρε, μωρό μου ρε, μωρό μου, κάτι είσαι μας που η μάμα σου. Γιατί? Είναι γιατί ρε μωρό μου, δεν θυμάσαι τι έγινε πέρσι το καλοκαίρι. Άντρα! Παναγιά μου, δώσ' μου δύναμη να αντέξω. Άντρο! Τι έπαθε, μητέρα.
Έχει μισαρό. Εσύ? Έχει μισαρό και φοβούν τους πολλά. Που γίνουν μητσούς τους καφέ. Ναι, αλλά τους είναι τεράστιος, είναι τον κροκόδιλο. Πού είναι το? Δεν ξέρω. Ήταν πάνω στον τοίχο. Ρέμισε, ενώ έβρομαι, περίμενε. Πιάσ' με πάνω σου. Συγγνώμη. Πιάσ' με πάνω σου. Μητέρα, θέλω, αλλά νομίζω εσύ θέσον. Πιάσ' με πάνω σου τώρα, λαλό σου. Εντάξει, έλα. Ακόμα πονώ το σπόντιλο μου που γίνει η ημέρα. Ρε μωρό μου, εν τους μισαρούς που είναι κατσά η μάμμα μου. Ρε μωρό μου, φοβάται να μισαρούει, είσαμε το δαχτύλι μου και φοβάται ολόκληρο πράγμα. Αγάπη μου, εν και φοβάται η μάμμα μου. Απλά να κατσά, επειδή ξέρεις εσύ γίνον το πρόβλημα με τα μικρόβια. Αλλά τούτον το μωράκι είναι εδώ, είναι πάρα πολύ καθαρό. Εξάλλου, έδειξα τη στην. Πότε? Πριν λίγο, όταν ήρθε να φέρει τα συνδερωμένα σου. Και τι σου είπε? Τι μου είπε? Α, ναι, είπε μου ότι εχαρτώθηκα και ακόμα αγοράζω παιχνιδάκια. Α, έτσι εξηγείται ρε μωράκι μου, άρα δεν καταλαβαίνω τι είναι ερπετό. Κατάλαβε. Και σου είπε τίποτα? Ούι αγάπη μου λαλό σου, αφού ξέρεις τη μάμα μου. Αν δεν γυρίζει μέσα στο σπίτι το ζωάκι να της ταξιμαρίζει, είναι κόφτη. Έδειξα της την και είπε τίποτε. Ναι, τέλος πάντων, αφιβάλλω, αλλά... Καλά, πώς θα την μεγαλώνουμε, τι την ταΐζουμε? Α, μην ανησυχείς αγαπούλα μου, γιατί εκανόνισα και για τούτα θα έρθει σε λίγο ο κύριος Γιάννης και θα μας δώσει οδηγίες. Εκανόνισα τα ούλα, αφού ξέρεις μια αγάπη μου, μια πάρα πολύ οργανωτικός άνθρωπος. Ναι, καλό, εκανόνισες τα ούλα, εκτός που να πεις της μάμμας σου για το ερπετό. Αγάπη μου, σταμάτα να αρκέψεις πάλι να κάνεις όπως έκαμνες με τον Νατσό. Ακούεις? Θέλεις που την πρώτη ημέρα που ήρθες στο σπίτι μας να νομίζει ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη? Αγάπη μου, έμα ακούει. Έμα ακούει. Έμα ακούει. Εγκουφή. Εγκουφή. Γι' αυτό είναι εγκουφή. Επειδή δεν ακούει. Εγκουφή. Εγκουφή. Άντρος, σταμάτα. Τον Νάτσον ελάλε στο σύλλο. Τώρα το καημένο το μωράκι λαλεί στο κουφί. Τα νύπια με τη λεχτική κακοποίηση. Απολογούμε για την διακοπή. Ποια διακοπή? Στη δουλειά σου είμαστε. Ίσως καλύτερα να σε αφήσω να δουλέψεις. Όχι, όχι. Σήμερα είσαι εσύ η προτεραιότητά μου και θέλω σε δάμε. Λοιπόν, Ερή μου, θέλω να σου πω κάτι. Α! Ένα μου, κύριε Μυρί. Ένα θέμα τα κακά. Να μωρέ κουλί, ποσοστά. Χαίρετε, κύριε Αϊκούλη. Γεια σου, συμπεθερά του συνεργάτη μου, τον οποίο συνεργάτη μου ήταν να με πόξω. Και ξέρεις να μου είπε κύριε Μυρί. Να μου σου πέρε κουλί. Ότι να ψες καρβούνα ρε. Ένα ψαρε. Έλα και χτες το ίδιο πράγμα μου είπε και εγώ ήρθα σήμερα γράφω σου πλάγια. Ένα ψαρε, είπα ξύπα. Α, έγινε την κυρία συμπεθερά του συνεργάτη μου. Αν εμένα ξέρεις με, και ρε σκήμου να παίρνω και να φέρνω κουβέντες. Αλλά όλος το αντρό μου δίτσανε. Είπες κάτι κύριε, εδεσμεύτηκες κάμε το. Αλλιώς είναι πολιτικός. Το λοιπόν ρε κουλί, ένα ψακάρτο να το ρωτώ μέσω μέρη, ένα ψοπόψη, άμα θέλεις ένα απόψη να φάεις. Έγινε την κυρία συμπέθερα του συνεργάτη μου, αφού βράδω δε απόξω συμπέθερος σου λιπάτου να ξαναπαρκάνει και έρθει να κάτσουν να φάνε όλοι μαζί, θα με σαν οικογένεια. Όχι να πάει να με σύψεις τα αργά μισή μου που είναι η γωνιά. Το πιστεύω. Μυρί μου, καλύτερα κι εγώ να φύγω να σ' αφήσω να δουλέψεις. Και πολλά καλά είναι να κάνεις συμπεθερά του συνεργάτη μου, διότι τώρα ο συνεργάτης μου διαγεί ο συμπεθερός σου ενάρτη να κάτσουν όλοι τα μία μαζί να φάμε, διότι πεινά πολλά. Εν τω μεταξύ, αν θέλεις να μείνει και εσύ μαζί μας να φάμε, έτσι πειράζει μας. Είσαι πολλά ευπρόσδεκτη. Ναι, όχι, ευχαριστώ κύριε Κούλη, θα γυρίσω στο σπίτι μου. Μυρί μου, εμείς θα τα πούμε μετά. Γιατί ρε, φίλα τι, δώσ' τη σκής. Ρε Κούλη! Άντε ρε, μα Είπα του κύριου Γιάννη να μου φέρει κοριτσάκι και να κάνουμε παρέα. Ξέρεις. Πώς τη λένε? Εφροσύνη Παναγιώτα. Εφροσύνη από τη μάμα μου και Παναγιώτα από το μπάκι σου. Βέβαια, αν ήταν αγοράκι, θα το ονόμαζα Χρυσόστομο Μάριο. Ξέρεις. Ελπίζω, αγάπη μου, η μάμα μου να μην νομίσει ότι είναι επειδή θέλω να την καλοπιάσω και γι' αυτόν την εύκολα Εφροσύνη Παναγιώτα. Αγαπούλα μου, είναι καθόλου καλή ιδέα. Είναι πρέπει
Είναι ρυφκά λευρεζίνη η Παναγιώτα. Όχι ρε μωρό μου, δεν είναι τον πέντο. Έπρεπε να ρωτήσουμε πρώτα ρε αγάπη μου. Όχι ρε αγάπη μου, γιατί να ρωτήσουμε. Αφού ο παπάκης μου είναι ατρόμητος. Είναι ο πιο θαραλέος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου ο παπάκης μου. Είναι όπως τον Ηρακλήν της μυθολογίας. Ε, η μάμα μου αγάπη μου δεν έχει πρόβλημα. Άρα, γιατί ανησυχείς. Ανησυχώ αγάπη μου, γιατί δεν τους ερωτήσαμε. Δεν θα έχει πρόβλημα. Καλώ ούτε εγώ. Ρε θράση μου, πνάσε ρε κουμπάρκε σου, εάν και βάλετε πισινή. Σοβαρό μιλάς τώρα, γίνεται να με βάλω πισινή. Γίνεται καλό, γίνεται. Βάρ' την όψη και κατέβανε κούντα. Είναι καλά που σου λάλλει ρε Χρυσόστομε. Μερσί. Έλα σου πω ρε Χρυσόστομε, να μου συμβαίνει μαζί με τη συμπεθερά σου για τον Μύρι. Έχουν τα. Που το ξέρω τώρα, αλλά πάει για σοβαρό σκοπό. Πού δεν ξέρω, ρε. Διότι μόλις ήρθα ρε κουμπάρε, μ' έχουν τα μάτια μου τσου. Πάει σε μετρά, αποκλείδε να κάνετε τσιπρά, πάει σε μετρά, ρε. Τα χαχα να δω που και μόνο το φρέσκεις. Νο μου το φρέσκεις, εγκλήγισμα. Να ία μου ρε, τρομε πόσο λαϊκός και μπαναλίσε. Εμένα ήταν κάρπα κλαβάς, ήταν να χάνει και εμείς. Μάθε ρε Χρυσόστο με ρε κουμπάρε, διότι να με ρωτάει η κούλα μα η λαβ ρε κουμπάρε. Τότε κόφτε ρε την κούλα μου είσαι με τραγιόμι ρε ρε. Διότι η κούλα μα η λαβ ρε κουμπάρε είναι φίλη μαζί με την Μπόμπιν η οποία είναι πρώη γυναίκα του Μυρί. Έτσι πάει συνέχεια και αμέσως στο κομμωτήριο και ξέρεις δεν είσαι ρε. Κουλουρέ ναι, πρόσεξε καλά. Μην πάρεις να φέρεις κουβέντες στην Μπόμπι γιατί κατήσεις από το Μυρί, λαλό σου το. Εγώ ρε, εγώ παίρνω και φέρνω κουβέντες εγώ. Καλά, δεν ξέρετε τι είναι άνθρωπος είμαι. Εγώ παιδιά μου με τα δεδικά να μου δουν το φρέσκι ή τα γλυκίν μανένι. Έχει κρέμα μέσα, γιατί αρέσκουν πολλά τα κρέματα εμένα, ρε. Όχι αγάπη μου, χρειάζεται γιατί αν θέλει η μαμά μου να μάθει κάτι θα της το πούμε εμείς μετά. Κύριε Αγγελή μου, καταρχάς πείτε μου, τι είδος φιδίου είναι το κοριτσάκι μας. Είναι είδος milk snake. Ή αλλιώς φίδι γάλακτος, εκείνη την ονομασία. Αγάπη μου, ο milkshake, milk snake. Και πείτε μου, τσίπι το στρώει. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Και πείτε μου, μπάνιο, κάθε πόσο πρέπει να την κάνουμε. Μπάνιο κάνει μόνη της όταν χρειαστεί και τον πόλτης και κάνει μόνη της. Μόνη της. Τέλεια, τέλεια. Κύριε Ιάννη, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει επικίνδυνο. Ρωτώ γιατί είναι και τα πεθερικά μου μες στο σπίτι, ξέρεις, μπορεί να τρομάξω. Τα συγκεκριμένα φύτια έχουν δηλητήριο, είναι να αποτελούν κίνδυνο μες των άνθρωπων. Τώρα εκτός και αν σας φύγουν τη γυάλα, αν και τον τάξη, πα! Οκ, κατάλαβα, μάλιστα. Καλησπέρα! Γεια σου, μάμπα μου! Γεια σου, μητέρα! Ο κύριος. Ο εκπαιδευτής, ο κύριος Γιάννης Αγγελή. Πέμω ότι θέλεις ιδιαίτερα πάλι. Κάτσε, κορίτσια, βάζε. Τόσες χιλιάδες που δίνουμε στα κολεγία. Στα βούλα! Του κάνει κάτι το άνθρωπο να τον γεράσει! Αντροπή! Συγγνώμη, είναι η κυρία που με αφοβηθεί από το φίδι. Ναι. Μάλλον το αντίθετο μπορεί να γίνει. Ναι. Τι, τι είναι αυτό? Δώρο. Ποιο είναι? Δικό μου. Α, και ποιο σου έδωσε δώρο μπουλουκάκι? Έτσι εδώ καμώ το στήλα μου. Ποιος, ο Γρουσδάκης? Όχι, ο Γρουσδάκης. Ο Διογέννης. Ο Διογέννης ποιος είναι? Ένας επιχειρηματίας που την Μπέια. Α, επιχειρηματίας. Ναι. Νοικιάζει καρέκλες και ομπρέλες στη κόλπα των Κοραλίων. Και γιατί σου στέλνει δώρο μπουλουκάκια? Γνώρισα τον πέρσι που πήγα διακοπές. Και, επειδή τον γνώρισε, σου στέλνει δώρα? Που ήμουν στην Πάφο. Επίαμε με το Γρουστάκι εις τον κόρπον τον Κοραλίο. Ο Διογέννης είναι κουμπάρος του και σειράτος. Και γνώρισε μου το. Ναι, και? Ήταν και. Θέλει με τσοκίνους. Αλλά εγώ εξεκαθάρισα τους το. Είμαι λογιασμένη. Θεία. Είναι θεία κόρη. Έτσι έκανα εγώ τίποτε. Για αφού λυσού πάνω μου. Μη μου πεις ότι σου ζήτησε και ο Διογέννης να παντρευτείτε. Όχι, αλλά είπε μου να συζήσουμε. Πού? Στη βίλα του στην Πέγια. Και εσύ τι του είπες? Κορή βαθιά, να μου λαλούμε τόση ώρα. Εγώ είμαι λογιασμένη. Έντσι μπορώ να θετήσω την υπόσχεση γάμου που έδωκα.
σε πεθύμισα, αγαπούλα μου. Κι εγώ, αγάπη μου. Θέλω να ξέρεις ότι ένα μισή μήνα μακριά σου δεν έγυρισα να το άλλη γυναίκα. Εσύ? Εγώ γιατί να το άλλη γυναίκα? Όχι ρε μωρό, μάλλον άντρα ναι. Όχι αγάπη μου, αλλά εγώ ήταν καλύτερο άντρα του κόσμου. Παρόλο που... Παρόλο που... Όσον έλειπες αγάπη μου, ήταν ένας καινούριος καθηγητής στο κολέγιο μας για να κάνει αντικατάσταση της κυρίας που μας έκαμε χημεία, επειδή η κυρία έπαιρνε να γεννήσει. Ναι. Και είπε μου τούτος να πάω η ώρα 10 το βράδυ στο σπίτι του για να μου κάνει έξτρα μαθήματα χημείας επειδή η μύχη μου έχω εγώ ελλείψει στη χημεία. Ναι. Και εγώ εισάστηκα, γιατί είπε μου να πω σας με έξες. Τέλος πάντων, και είδε μου η μάμμα μου, και λέει μου η μάμμα μου, πού πάει σαβούλα, και πάτε στην κουβέντα. Παρακάτω. Η μάμα μου έπιασε τον τηλέφωνο, αγάπη μου. Και είπε το κάτι πάρα πολλά παράξενο. Ώστε, είπες σου να πάει σπόψε η ώρα 10 σπίτι του. Ναι, μάμα μου. Πιάσε τον τηλέφωνο. Τι να του πω. Πιάσε τον τηλέφωνο και να του πω εγώ. Γεια σας. Η Σάβια είμαι, κύριε. Όχι, εν είμαι κάτω από την πολυκατοικία σας, όχι κύριε. Κύριε, θέλει σας η μάμμα μου να σας πει κάτι. Ναι. Γεια σας. Η Φρόσο η Τσάπα είμαι, η μάμμα της Σάβιας. Ενώ σου πω, ήταν που να νοντώ βιτριόλι στη χημεία. Θηκόν οξύ, μάλιστα. Θα σου μιλήσω στη γλώσσα σου, Χρυσέ μου, καλό, για να καταλάβεις. Τσίνο που έχεις μες στο νου σου να κάνεις. Μην τολμήσεις να το κάνεις, γιατί θα σε βουτήσω μες στο δίκον οξύ. Γίνηκε έτσι πράγμα. Ναι ρε μωρό μου, την επόμενη μέρα ο κύριος έφυγε για πάντα από το κολέγιο μας. Δεν ξέρουμε που είναι. Κρίμα. Καλησπέρα, μαμά μου. Αγαπούλα μου. Ας σου βάλω τίποτε να φάεις, Κριστή μου. Έχω πολλά ωραία χορτό σου. Ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτε, θεία μου. Αν μετανιώσεις, φωνάξε. Αγάπη μου, συμβαίνει κάτι? Μάλλον... αλλάζω δουλειά. Τι εννοείς αλλάζεις δουλειά? Βασικά, αυτήν την εβδομάδα πήρε με τηλέφωνο ένας πρώην συμφοιτητής μου και είπε μου ότι υπάρχει μια καινή θέση σαν νομικός σύμβουλος σε μια μεγάλη εταιρεία. Εγώ, χωρίς δεύτερη σκέψη, έστειλα το βιογραφικό μου και καλέσαμε για interview. Σήμερα πήραμε τηλέφωνο και είπαμε ότι επιλέχθηκα μέσα στους τρεις. Και είπα μου να ξαναπεράσω από ένα δεύτερο interview. Ωραία. Ποια είναι η εταιρεία? Χαίρεσε, μαμά μου. Φυσικά και χαίρομαι, Κριστή μου. Αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις το επάγγελμα σου, εγώ θα σε στηρίξω. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου. Αγαπούλα μου γλυκιά, εγώ το μόνο που θέλω για σένα είναι να είσαι ευτυχισμένη. Η ευτυχία δεν κρύβεται στα όμορφα και ακριβά ρούχα, στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις δουλειές με εξουσία, ούτε στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Τα είχα όλα αυτά. Όλα. Αλλά ένα βράδυ πριν κάποιους μήνες, καθόμουν μόνη μου σε έναν καναπέ, χωρίς εσένα, χωρίς τον Αντώνη, χωρίς τον πατέρα σου, με μια ζωή διαλυμένη. Ένιωθα μόνη και φοβισμένη. Και πίστεψέ με, ούτε το αυτοκίνητό μου, ούτε η φοβερή μου δουλειά, ούτε το ακριβό παντελόνι που φορούσα με έκανε να νιώθω ευτυχισμένη. Αγάπη μου, κάμε όποιαν επιλογή θέλεις εσύ στη ζωή σου. Φτάνει να νιώθεις χαρά που θα την ακολουθήσεις. Αν δεν φτερουγήσει το μέσα σου για αυτόν το κάτι, τότε άστο. Μην το κάνεις. Μαμά μου. Ό,τι. Μα ό,τι και αν ακολουθήσεις στη ζωή σου, εγώ θα είμαι πάντα περήφανη για σένα. Και να ξέρεις ότι εσύ και ο αδελφός σου είσαστε ό,τι πιο σπουδαίο έκανα στη ζωή μου. Φροζίνη, παραγιώτα, πολύ
σε αγαπούλα μου. Στο το λαλούν εγώ, να τραβήσουμε χειρότερα από το σύλλο. Πιστώ να μην πάει στον δρόμο αγάπη μου και να την τσιλίζουν τα αυτοκίνητα. Άπη μου, η Φρουζίνη Παναγιώτα δεν ξέρει τη γειτονιά μας. Πάλι καλά να βαλείς που τα πεθερικά μου κοιμηθήκα. Παρέτα, Χρυσόστομε, με στάζω. Έλα, πιάσμε πρώτα. Συγγνώμη. Έλα, πιάσμε. Συγγνώμη. Πιάσμε πάνω σου τώρα, έλα, λόγω. Εντάξει, έλα. Έλα, βάλ' το, όχι, έτσι βουλεύτη. Έσαι σου, Χρυσή μου, ο Γιώργος. Να μου λες με τώρα, σκόλαγες. Ναι, Χρυσόστο, με σκόλασα. Γιατί βλέπει και τσόλας. Είναι καλά που σου βάλει. Επίτωσε! Βοηθάκι, εχτσενκιά, τσέχω τσενκιάν με άλλη, τσέγλιτος μου το γιούδι μου.